Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η εκπομπή προσωπικά φιλοξενείται στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, του κυρίου Νεκτάριου Φαρμά, και είναι μία αφορμή το ότι συμπληρώνονται τρεις μήνες ουσιαστικά από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Τον κύριο Φαρμάκη τον είχαμε φιλοξενήσει και προεκλογικά. Τότε μας είχε πει πολλά πράγματα για την πολιτική που σκέφτεται να ακολουθήσει. Είχαμε θέσει και στόχους. Να δούμε λοιπόν πώς κινείται αυτή η διαδικασία. Κύριε Φαρμάκη, ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε σήμερα στο γραφείο σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και ελπίζω ότι η φιλοξενία αυτή δεν θα είναι μόνο για σήμερα, θα τα λέμε πολλές φορές από εδώ και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί κατανοώ ότι σημαίνει ότι θέλετε να μπαίνετε σε μεγεθυντικό φακό, να κρίνουμε τις κινήσεις σας και ουσιαστικά να προβάλλουμε και το αποτέλεσμα των ενεργειών σας. Αυτό είναι δημοκρατία, έτσι αισθάνομαι και έτσι θεωρώ ότι πρέπει να ασκείται η πολιτική. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι πίσω από κουρτίνες, δεν πρέπει να γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, πρέπει να γίνεται μπροστά στην κοινωνία, μέσα στην κοινωνία, γιατί αυτήν υπηρετούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο πολίτης, ξέρετε, πολλές φορές έχει αισθανθεί απομονωμένος, ιδίως μετά από τις εκλογές. Υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα που αισθάνεται ότι μπαίνει με κάποιο τρόπο στο περιθώριο και ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται μέσα από αποφάσεις που παίρνουν κάποιοι για τον πολίτη χωρίς τον πολίτη. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη πρόκληση, του να βρεθεί ο τρόπος ο πολίτης να αισθάνεται ότι είναι κοντά εκεί που λαμβάνεται η απόφαση. Ένας είναι ο τρόπος για να συμβεί αυτό. Να είναι ο πολιτικός δίπλα στον πολίτη. Κάθε στιγμή. Από την εύκολη στιγμή του μέχρι και τη δύσκολη στιγμή του. Και να είναι εκεί να σχεδιάζει φυσικά για το συμφέρον του πολίτη και όταν είναι έτοιμος να κάνει το έργο του, μαζί με τον πολίτη να το χαίρεται. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μοιράζουμε λοιπόν την εικόνα και βλέπουμε ότι εάν προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μία στιγμή που να σηματοδοτεί αυτή τη δική σας διαδρομή στην περιφέρεια, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε στο βράδυ των εκλογών. Το βράδυ των εκλογών συνέβη κάτι το οποίο το σχολίαζα πρόσφατα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Λίας, τον κύριο Γιαννόπουλο, κάτι το οποίο καταρχήν είχε θετική σφραγίδα, θετικό αποτύπωμα. Το γεγονός ότι δεν στείλατε απλά ένα μήνυμα από την έδρα της περιφέρειας εκείνο το βράδυ, επιλέξατε να ταξιδέψετε ουσιαστικά, να μην σταματήσετε να περιοδεύετε στους τρεις νομούς, οπότε βρεθήκατε και στην Ηλία και στην Αιτωλία Καρνενία. Βρέθηκα παντού γιατί νιώθω ότι είμαι εδώ για να υπηρετήσω και τους τρεις νομούς πραγματικά. Παρότι, όπως ξέρετε, είμαι Αιτωλία Καρνάνας, επέλεξα το βράδυ των εκλογών, μόλις βγήκε το αποτέλεσμα το τελικό, αφού δέχτηκα τα συγχαρητήρια των ανθρώπων που βρισκόμουν εδώ στην Πάτρα, των συνεργατών μου, των φίλων, όλων των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτόν τον αγώνα και χάρηκαν με την επιτυχία. Αμέσως μετά βρέθηκα στον πύργο. Βρέθηκα στον πύργο για να βρεθώ μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας σε αυτό το πολύ όμορφο και πολύ μεγάλο ταξίδι. Γιατί ξέρετε, για μας η προεκλογική περίοδος ήταν μια περίοδος περίπου ενός έτους. Ενός έτους δύσκολου, ενός έτους που ήμασταν συνεχώς στο δρόμο, σε επαφή με τον πολίτη, και αυτό δεν το λέω με κάποια έννοια έτσι, παραπώνου ή για να με λυπηθεί κανένας. Ήταν υποχρέωσή μου. Έπρεπε να το κάνω. Είμαι εδώ για να υπηρετήσω τον πολίτη και αυτό έκανα. Από αυτή λοιπόν την οπτική θεώρησα υποχρέωσή μου να είμαι και στον πύργο για να χαρώ μαζί με τους πολίτες που χάρηκαν με αυτή την επιτυχία. Και συμβολικά να δείξω ότι θα είμαι συνεχώς εδώ, όπως και πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι στον πύργο και συνεχώς στην Ηλία και γενικά σε όλα τα μέρη και στην Αιτωλία Καρνενία, για να δείξουμε ότι δεν είμαστε, ξέρετε το όλα από την αρχή, δεν είναι ένα σύνθημα και ούτε έχει να κάνει με την καταδίκη του παρελθόντος. Ναι. Τώρα από την αρχή έχει να κάνει με την αλλαγή νοοτροπίας και η αλλαγή νοοτροπίας σημαίνει ακριβώς αυτό. Δεν είμαστε πολιτικοί της καρέκλας, δεν είμαστε πολιτικοί του γραφείου. Είμαστε όλοι, και δεν μιλώ μόνο για μένα, η νέα Περιφερειακή Αρχή, όλα τα παιδιά τα οποία έδωσαν τον αγώνα τους, είτε εξελέγησαν είτε δεν εξελέγησαν. Είμαστε άνθρωποι της κοινωνίας και στην κοινωνία ζούμε και στην κοινωνία θα είμαστε.
πάντα δίπλα στον πολίτη. Πρέπει να βρει πολλές διαδρομές να αποτυπωθεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές, και ενώ ουσιαστικά έπρεπε να διερευνήσετε ένα νέο πεδίο, ένα νέο τοπίο στο οποίο καλείστε να κινηθείτε με πολλή υπευθυνότητα, ουσιαστικά να γνωρίσετε από μέσα το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει η Περιφερειακή Αρχή, αυτό δεν σας έκανε να σταματήσετε αυτές τις επαφές με τις τοπικές κοινωνίες. Στη συνέχεια θα δούμε λιγάκι το θέμα έτσι όπως το έχετε χειριστεί σε σχέση με τους Δήμους, ας πούμε, επειδή ξέρω ότι εκεί έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Όμως είχατε να αντιμετωπίσετε και αυτό. Το να έχετε πολλή δουλειά εδώ, να πρέπει να μπείτε σε μονοπάτια που δεν τα είχατε βαδίσει και ταυτόχρονα να μην σταματάτε αυτή την επαφή. Νομίζω ότι καταγράφεται στα θετικά. Θέλω να πιστεύω ότι, ξέρετε, οι συμβολισμοί κρύβουν την αξία έτσι, του συμβόλου και αυτού που θέλει να δείξει κάποιος, αλλά έχουν και ουσία. Αναφερθήκατε στις επισκέψεις μας στους Δήμους. Είπαμε εξ αρχής και το υλοποιήσαμε άμεσα, μάλιστα πολύ πρόσφατα τελειώσαμε τη σειρά των επαφών μας με τις δημοτικές αρχές. Είπαμε ότι αυτή τη φορά εμείς θα πάμε στους Δήμους. Δεν θα περιμένουμε τους Δήμους να έρθουν σε εμάς. Και θέλαμε να δείξουμε με αυτό ότι δεν αισθανόμαστε αυτόν ότι είμαστε κάτι παραπάνω. Ότι είμαστε ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι ψηλά κάπου απομακρυσμένα και σχεδιάζει. Πηγαίνουμε εμείς στους Δήμους μέσα σε ένα πλαίσιο και μέσα σε μια έτσι, διάθεση συνεργασίας για να μιλήσουμε για το κοινό καλό του τόπου. Και ποιο είναι αυτό? Είπαμε πολύ απλά πράγματα. Ελάτε εδώ να συντονιστούμε. Όταν κάναμε την πρώτη μας κοινή σύσκεψη με τους Δημάρχους σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, καταλήξαμε στο ότι τι έφταιγε μέχρι σήμερα. Αναρωτηθήκαμε τι έφταιγε μέχρι σήμερα. Και πού καταλήξατε? Έλλειψη συντονισμού. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν συντονιστούμε, τότε το αποτέλεσμα των μηχανών, των διαφορετικών, των αυτοτελών μηχανών, των δημοτικών αρχών και της περιφερειακής αρχής θα δουλέψει καλύτερα. Είναι πολύ απλό. Και είναι πολλές αυτές οι μηχανές που πρέπει να συγχρονιστούν. Είναι 19 μηχανές. Και πρέπει να συγχρονιστούν. Τι σημαίνει λοιπόν αυτός ο συγχρονισμός και αυτός ο συντονισμός? Σημαίνει ότι θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε πάντα μπροστά στον πολίτη και όχι κάτω από το τραπέζι και να πούμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε όριμοι να εντάξουμε έργα στο ΕΣΠΑ? Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλη αυτή η κουβέντα για την ανάπτυξη που γίνεται και όλα αυτά τα οραματικά έχουν ένα επιχειρησιακό πλάνο. Πρέπει να βγουν, να βγαίνει το έργο. Έτσι, αλλιώς, πρέπει κάπου να κουμπώσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Για να κουμπώσει λοιπόν, για να βγει το έργο, θα πρέπει να υπάρχει οριμότητα σε ένα όραμα για να γίνει πράξη. Γιατί από οράματα έχουμε χορτάσει. Το θέμα είναι το όραμα να γίνει πράξη. Για να πούμε λοιπόν με ειλικρίνεια στον πολίτη, γιατί ξέρετε, θεωρώ ότι αν είσαι ειλικρινής από την αρχή με τον πολίτη, τότε δεν θα σου πει ούτε ότι τον πούλησες, ούτε ότι το έταξες και δεν έκανες. Εμείς δεν τάζουμε. Λέμε, ελάτε εδώ μαζί με τους Δημάρχους και εμείς, με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, με τη διαχειριστική μας αρχή, τι είναι όριμο, αξιολογήστε εσείς που είστε πιο κοντά στην τοπική κοινωνία όσον αφορά στα έργα που θέλετε να χρηματοδοτήσουμε, τι είναι όριμο. Ελάτε εδώ να δούμε πραγματικά, γιατί το τι είναι όριμο και τι δεν είναι, δεν είναι υποκειμενικό στοιχείο, είναι αντικειμενικό. Έτσι, είναι τεχνοκρατικό στοιχείο. Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχουν περιθώρια εκεί για να κοροϊδέψουμε κανέναν. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε μετά, αυτά είναι όριμα, αυτά τα χρήματα υπάρχουν, εδώ προχωράμε και δεν χάνουμε χρόνο. Τελειώσαμε τη διαδικασία λοιπόν αυτή, πήγαμε στους Δημάρχους και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το τρίτο και τελευταίο στάδιο αυτής της διαδικασίας συντονισμού, που είναι θα έρθουν οι Δήμαρχοι και οι τεχνικές τους υπηρεσίες εδώ για να προχωρήσουμε πλέον στην επιλογή, για να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο και αυτή η στρατηγική που θα ακολουθηθεί την τρέχουσα θητεία. Και δεν χάνουμε χρόνο και δεν χάνουμε και χρήματα, γιατί και η απορροφητικότητα είναι ένα ζητούμενο. Είναι πολύ θλιβερό να βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές που ενώ θα μπορούσαν, δεν έχουν απορροφητικότητα στα προγράμματα. Έχουμε δυστυχώς το προνόμιο να βρισκόμαστε περίπου στο λίγο πάνω από το 20% σε απορροφησιμότητα στο ΕΣΠΑ, πράγμα που μας απογοητεύει, γιατί το αντιλαμβάνομαι, σκεφτείτε μια εικόνα, να είμαστε μια κοινωνία στη Δυτική Ελλάδα, να έχουμε πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και γύρω τους να υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να μην μπορεί να τα κουμπίσει κανένας. Είναι αμαρτία από το Θεό. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι από τις προκλήσεις που είχατε θέσει ως έναν στόχο εν ώψη της θητείας που θα ξεκινούσε.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε παραδεχτεί όλοι ότι έτσι όπως έχει λειτουργήσει το σύστημα στην Ελλάδα, θα πω εγώ, τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει βοηθήσει ούτε τις κοινωνίες να οριμάσουν στο βαθμό που θα έπρεπε και σαφώς, επειδή όλα αυτά συνδέονται, και τις αρχές, τις τοπικές, αυτούς που εκπροσωπούν τους πολίτες, να βλέπουν λίγο πιο όρημα τα πράγματα. Ο ρεαλισμός λοιπόν και η ιεράρχηση. Νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στο να δούμε να γίνονται πράγματα. Αντιλαμβάνομαι και το έχω πει από την αρχή. Αντιλαμβάνομαι την πολιτική ως έχουσα και μια παιδευτική αξία. Μαθαίνεις και τον κόσμο να σκέφτεται έτσι και το κάνεις αυτό μέσω της ειλικρίνειας. Αν μιλήσουμε ειλικρινά, δεν υπάρχει τρόπος ούτε να παρεξηγηθείς, ούτε να μάθει λάθος ο κόσμος. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι αυτό που χρειάζεται, και αυτό είπαμε από την αρχή, ξέρετε, τα συνθήματα εμπεριέχουν μεγάλη ουσία. Τι λέγαμε, αλλαγή ταχύτητας. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες γρήγορα. Πρέπει το ΕΣΠΑ να γίνει εμπροστοβαρές από όποιους το βαρές που ήταν όλα στο τέλος δηλαδή, για να έχουμε μια προεκλογική καλή καμπάνια. Εμείς τώρα θέλουμε να τα κάνουμε στην αρχή. Να μπουν οι βάσεις στην αρχή για να προλάβουμε να δαπανίσουμε. Γιατί προσέξτε, προσφυσιμότητα πολλές φορές για να την παρουσιάσουμε, παρουσιάζουμε μόνο τις εντάξεις. Και αυτό γίνεται τεχνιέντος. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, ναι. Το θέμα είναι οι δαπάνες. Είναι οι δαπάνες, γιατί δεν είναι μόνο το έργο να φτιάξεις αυτό. Ωραία, το έφτιαξες. Αυτό πίσω του έχει μια δαπάνη. Η οποία δαπάνη, πού πηγαίνει το χρήμα αυτό, διαχέεται στην τοπική κοινωνία. Τι λείπει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας, εκτός από υποδομή, που είναι το έργο, λείπει και το χρήμα. Άρα αυτό που έχει ουσία περισσότερη είναι η δαπάνη. Η δαπάνη. Γιατί αυτό τι ζητάνε, θέσεις εργασίας και αύξηση ΑΕΠ. Το ένα φέρνει μετά άλλο, είναι αλυσίδα. Σε αυτή την επαφή που είχατε με τους εκπροσώπους των Δήμων όλης της περιφέρειας, βρήκατε πολλά κοινά χαρακτηριστικά, και αυτό το ρωτώ για τον εξής λόγο. Έχουμε συζητήσει και άλλη φορά μαζί για το κατά πόσο η Περιφερειακή Αρχή μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο τους τρεις νομούς, την Αχαΐα, την Ηλία, την Έτωλο Ακαρνανία. Υπήρξαν κοινά σημεία και στους τρεις νομούς που να αποτελούν ακόμη ζητούμενο, γιατί ακόμη και σε αυτά που είναι ζητούμενο μπορεί κάπου να αισθανθούμε ότι η ζυγαριά έρχεται και σταθμίζει σωστά. Έχω ξαναπεί ότι υπήρχαν και υπάρχουν ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Τεράστιες. Όμως δεν θα μείνω στο κατά πόσον δόθηκε βαρύτητα περισσότερο την προηγούμενη περίοδο επιλεκτικά σε κάποια περιφερειακή ενότητα. Δεν θα μείνω εκεί, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι μια συζήτηση που ουσιαστικά γίνεται διαγωνισμός μιζέριας. Θα σας πω με τα λόγω γνώσεως ότι και οι τρεις περιφερειακές ενότητες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Μάλιστα. Πολύ, και όταν λέω άθλια κατάσταση, πολύ κάτω από αυτό που θα μπορούσαν να είναι. Αυτό, ναι. Ένα κοινό που σίγουρα υπάρχει είναι ότι οι Δήμοι μας, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών, σαν οργανισμοί, έχουν τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης, όπως φυσικά και η περιφέρεια, έτσι. Αλλά στους Δήμους είναι πολύ, πολύ έντονο, ιδίως στο κομμάτι των τεχνικών υπηρεσιών. Έχουμε αρκετούς μικρούς Δήμους, με μικρές υπηρεσίες, οι οποίες πραγματικά δυσκολεύονται σε αυτό που σας είπα πριν, στη διαδικασία ορίμανσης έργων, ώστε να χρηματοδοτηθούν. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διαχρονικό, ξέρετε. Έχω μπροστά μου εδώ τώρα, βρίσκεται σε διαβούλευση, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν διατάξεις, θα δούμε και πώς θα φτάσει προς ψήφιση, έτσι. Αυτό είναι προς διαβούλευση το κείμενο. Μέσα υπάρχουν διατάξεις οι οποίες αναφέρονται σε μια ίσως λύση ή διευκόλυνση των λόγω προβλήματος μέσω έτσι, των αναπτυξιακών εταιριών αυτό θα είναι σημαντικό, των περιφερειών. Γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ ηρίστο να τονίσουμε ότι η περιφερειά μας δεν έχει αναπτυξιακή, την οποία όμως θα προχωρήσουμε σε σύσταση αναπτυξιακής λιέν συντόμως, γιατί είναι κάτι, είναι ένα στοιχείο το οποίο δυστυχώς είχαμε αναπτυξιακή, είναι υποκαθάριση αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να τελειώσει η καθάριση για να προχωρήσουμε στην σύσταση. Γιατί είναι πολύ σημαντική η λειτουργία. Πάρα πολύ σημαντική που λειτουργία. Που επιτελείται και πάρα μέσα πολύ από σημαντική την βοήθεια στους Δήμους, αν ισχύσει το νομοσχέδιο αυτό που είναι σε διαβούλευση. Γιατί υπάρχουν ελλείψεις στους Δήμους σε εξειδικευμένο προσωπικό, και αυτό είναι που πολλές φορές, ακόμη και να θέλει κάποιος να κάνει δουλειά, δεν μπορεί να την κάνει. Μιλάμε για ορεινούς Δήμους, υπάρχουν και στην Έτωλο Ακαρνανία και στην Ηλία και στην Αχαΐα. Δήμοι με έναν άνθρωπο, έναν υπάλληλο στη τεχνική υπηρεσία. Στην τεχνική υπηρεσία. Πώς να λειτουργήσει η υπηρεσία. Τι να κάνει.
Σε επίπεδο περιφέρειας, εδώ στα γραφεία, φαντάζομαι ότι όταν ήρθατε προβληματιστήκατε καθόλου για το πώς θα λειτουργήσετε υπηρεσιακά. Δηλαδή, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με ποιο τρόπο έγινε? Υπάρχουν προβλήματα, όμως εγώ έχω μια άλλη θεώρηση στα πράγματα. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχω την αίσθηση ότι δίνοντας το παράδειγμα, γίνονται όλοι καλύτεροι. Έχω εμπιστοσύνη στο ψυχοδυναμικό όλων των υπηρεσιών και της περιφερειάς μας και του Δήμου. Βλέπω ανθρώπους. Γύρισα παντού. Ναι. Είδα ανθρώπους που πραγματικά το πονάνε, τη ματώνουν τη φανέλα που λέμε. Σαφώς υπάρχουν και κακές εξαιρέσεις. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ό,τι έχουμε να κερδίσουμε, όλη η υπεραξία που υπάρχει, είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ματώνουν τη φανέλα. Σε αυτούς στηριζόμαστε και αυτούς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Με το προσωπικό μας παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που αν τους δώσεις πραγματικά το κίνητρο και δουν ότι το πιστεύεις αυτό που κάνεις, θα έρθουν δίπλα σου, θα έρθουν να σταθούν δίπλα σου. Και τότε θα μπορέσει να κινήσει σωστά η μηχανή. Αυτό είναι ένα μήνυμα από μόνο του. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εύκολο να μου απαντήσετε αν είχατε δεύτερες και τρίτες σκέψεις σε σχέση με κόσμο που υπήρχε εδώ, ο οποίος εργαζόταν με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Η μία σκέψη θα ήταν ότι αφού υπάρχει αυτή η εμπειρία, μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα τους ανθρώπους που έχουν την εμπειρία, το έχουν ζήσει από μέσα. Μία άλλη σκέψη που θα μπορούσε να κάνει κάποιος άλλος, ίσως όχι εσείς, θα ήταν ότι αλλάζουν οτιδήποτε έχει να κάνει με το παλιό. Και επιλέγουμε αυτό που συχνά λέμε, τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι εκ προημίου πολύ πολύ δίπλα μας. Βρήκατε ανθρώπους που ξεχώρισαν επειδή έκαναν καλά τη δουλειά τους, γιατί το δημόσιο έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για την αποτελεσματικότητά του. Δεν είμαι από αυτούς που κατηγορούν συλλήβδιν κατηγορίες υπαλλήλων. Σε δημόσιους, ιδιωτικούς, δική μας, δική τους ή οτιδήποτε άλλο. Μακριά από μένα. Πολύ κακό έχει γίνει στην Ελλάδα μόνο. Έχει αυτό. Γίνει πάρα πολύ. Ξέρετε. Αυτό λέγεται στερεότυπο. Ναι. Τα στερεότυπα. Άρα κάνει... δεν ταιριάζει με το όλο από την αρχή. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό λέγεται στερεότυπο και έχει κάνει πολύ κακό. Έχουν κάνει πολύ κακό τα στερεότυπα στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι, όπως σας είπα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε εδώ υπαλλήλους. Οι οποίοι σαφώς και συνεργάστηκαν με την προηγούμενη περιφερειακή, αύριο θα συνεργαστούν με την επόμενη περιφερειακή αρχή. Οι υπάλληλοι αυτοί. Είναι στελέχη της διοίκησης, είναι στελέχη του οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι είναι εδώ, κάνουν τη δουλειά τους. Με ευσυνειδησία. Όλοι. Άπαντες. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει και είναι δυναμικό η αξιολόγηση του καθενός μέσα στην πορεία του χρόνου. Όπως θα πρέπει να γίνεται. Από τη διοίκηση. Και εκεί, αν τυχόν υπάρξει ανάγκη για κάποια τροποποίηση αναδιοργάνωση στην λειτουργία της διοίκησης, θα γίνει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με κριτήρια που έχουν να κάνουν ποιος είναι κοντά μου. Γιατί ήξερα κανέναν, ποιος είναι κοντά μου, κανένας δεν είναι κοντά μου. Η οικογένειά μου είναι κοντά μου. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο. Τι σημαίνει κοντά μου. Τι θα τον έκανε να είναι κοντά μου. Θα έπρεπε να είναι γρινιώτες. Θα έπρεπε να είναι τι. Μάλιστα. Όχι βέβαια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, οι οποίοι βγάζουν το ψωμί τους αρχικά από αυτό το πράγμα και σε κάθε περίπτωση είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην περιοχή, θέλουν το καλό της περιοχής και οφείλουν, όπως οφείλω και εγώ, να δουλεύουμε για το καλό της περιοχής. Αυτό μας ενώνει. Δεν έχουμε κάτι. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να πιέσω κανέναν, ούτε για να τιμωρήσω κανέναν, ούτε για να χωρίσω τους ανθρώπους δικούς μου και άλλους. Εδώ είμαστε για να συνεργαστούμε και για να εργαστούμε. Και επί της εργασίας θα κριθούμε άπαντες και εγώ και το προσωπικό. Δουλειά λοιπόν. Έχετε πει πολλές φορές ότι η δουλειά είναι αυτή που θα μας βγάλει ουσιαστικά σε ένα δρόμο που μπορεί να οδηγήσει και σε ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι πολλές οι ώρες που είναι αρκετές οι ώρες, αλλά δεν παραπονιόμαστε. Είμαστε νέοι, άπαντες και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό. Και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Εντάξει. Ο καθένας το κρίνει αυτό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το μόνο που κάνουμε, μακάρι να έχει περισσότερες ώρες σήμερα. Μάλιστα. Εγώ έτσι το βλέπω. Μακάρι να έχει περισσότερες ώρες. Δεν έχει δυστυχώς. Οπότε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά όταν θα φτάσουμε να κρίνουμε το αποτέλεσμα για να δούμε αν τελικά σας έφτασαν ή δεν σας έφτασαν αυτές οι ώρες. Θέλω από τους. Είναι τώρα τρεις μήνες. Σίγουρα δεν θα μας φτάσουν. Σίγουρα. Είναι τρεις μήνες. Τρεις μήνες η θητεία που έχει αρχίσει και τρέχει, η θητεία που διανύουμε. Θα ήθελα να μου πείτε αν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι από αυτά που προεκλογικά ίσως αποτέλεσαν δέσμευση ή στόχο του Νεκτάριου του Φαρμάκη, που μέσα σε αυτές τις 90 πρώτες μέρες είδατε ότι μάλλον δεν μπορεί να συμβεί έτσι.
μάλλον είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ή μάλλον δεν ήταν σωστός ο στόχος. Υπάρχει κάτι στο οποίο έχετε αναθεωρήσει? Όχι. Ο στόχος παραμένει ίδιος. Το όλο από την αρχή εφαρμόζεται, το αλλαγή ταχύτητας εφαρμόζεται, η κατεύθυνσή μας είναι η ίδια και απαράλλακτη από την αρχή. Αλίμονο αν μέσα σε 90 μέρες είχαμε απογοητευτεί. Είμαστε εδώ να παλεύουμε καθημερινά τις δυσκολίες, τη γραφειοκρατία, την αδιαφορία κάποιων, τα πάντα. Το παλεύουμε και δεν θα σταματήσουμε να το παλεύουμε μέχρι τέλους. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση οι περιφερειακές αρχές παντού σε όλη την Ελλάδα να έχουν την ουσιαστική στήριξη από την κεντρική πολιτεία, από την κυβέρνηση. Αυτό που ο κόσμος, ο απλός πολίτης, συζητούσε όταν ήρθαν τα αποτελέσματα, έγιναν οι εθνικές εκλογές, ήταν ότι όπου η περιφέρεια και είδαμε ότι σε όλη την Ελλάδα οι περισσότερες περιφέρειες, νομίζω μία-δύο εξαιρέσεις. Μία. Είναι περιφερειακές αρχές οι οποίες είναι κοντά στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό κατά πόσο μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει, γιατί ο πολίτης, ξέρετε, μπορεί να αναπτύσσει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες μέσα από έναν τέτοιο συσχετισμό. Εγώ θα αν πω το σκεφτεί εξής. Λίγο απλοϊκά. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι αυτοδιοικητικός. Καθαρά αυτοδιοικητικός άνθρωπος. Στην αυτοδιοίκηση, με την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι από την αρχή της ενασχόλησής μου με τα κοινά. Το λέγαμε εξάλλου και στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης έχουμε πολύ ψηλά το ρόλο της αυτοδιοίκησης και μας υποβαθμίζει το γεγονός να λέμε ότι ξέρεις θα είναι καλά τα πράγματα επειδή θα είναι μια κυβέρνηση φύλλα προσκύμενη. Τι σημαίνει φύλλα προσκύμενη? Η αυτοδιοίκηση δεν έχει φύλλα προσκυμένους. Η αυτοδιοίκηση έχει την αυτοδιοίκηση. Και ο στόχος της αυτοδιοίκησης είναι να είναι πραγματικά αυτοδιοίκηση. Εξάλλου είναι και εκπεφρασμένη η απόφαση των περιφερειών, όπως εκφράζεται μέσα από το Διοικητικό της Συμβούλιο και τις αποφάσεις που παίρνουμε διαχρονικά, ότι ο στόχος είναι η περιφερειακή διακυβέρνηση. Τι σημαίνει η περιφερειακή διακυβέρνηση? Να μαζευτούν οι αρμοδιότητες που πρέπει να έχουμε πόρους και αρμοδιότητες. Αυτόνομοι και δυνατοί. Αυτόνομοι και δυνατοί και να μην κοιτάμε ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, τι θα είναι. Η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι και η κεντρική εξουσία θα πρέπει να είναι ένας άλλος πόλος διοίκησης, στον οποίο εμείς θα πρέπει να διεκδικούμε. Χωρίς να σκεφτόμαστε αν θα έχουμε πρόβλημα ή δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Γιατί να έχουμε πρόβλημα? Αν κάποιος θα σας τραβήξει το αυτή, να τα λέμε ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να μας τραβήξει κανένας το αυτή. Έχουμε εκλεγεί, δεν έχουμε διοριστεί. Κανένας δεν μπορεί να μας τραβήξει το αυτή. Και νομίζω αυτό εκφράζει όλους τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, είτε ανήκουν, στηρίζουν τον ένα χώρο, είτε στηρίζουν τον άλλο χώρο. Αυτό θα μπορούσε λοιπόν να μεταφραστεί και ως εξής, ότι εάν σε ένα, για παράδειγμα, μεγάλο θέμα που μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση, δούμε ότι έχει πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι θα θέλαμε, η περιφερειακή αρχή, με αυτό που μου λέτε, θα πρέπει να είναι μπροστά σε οποιαδήποτε διεκδίκηση. Οπότε νομίζω ότι μετά τις διαφημίσεις μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε κάποια τέτοια θέματα που θα μπορούσαν να βάλουν την περιφερειακή αρχή σε δυναμική διεκδίκηση, γιατί είναι κάποια θέματα που χτυπούν κόκκινο. Ξέρετε, αυτά τα πολύ σως για την περιοχή μας είναι αρκετά. Αφορούν και τους τρεις νομούς και τον καθένα μεμονωμένα. Μετά τις διαφημίσεις θα τα δούμε. Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή προσωπικά, στη συζήτησή μας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Κύριε Φαρμάκη, υπάρχουν λοιπόν θέματα και στους τρεις νομούς και συνολικά στην περιφέρεια που μπορούν, να το πούμε πολύ πολύ απλά, να σας βγάλουν στον δρόμο. Θεωρώ ότι ένα από τα θέματα που και εσείς έχετε ιεραρχήσει ως πολύ σημαντικό είναι ο δρόμος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, ο οποίος ναι μεν είναι ένα έργο το οποίο δεν παίρνει μέσα από την περιφέρεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Αυτό γιατί είναι κάποια ξεκάθαρο, στιγμή, νομίζω. Τώρα πια ναι, αλλά κάποια στιγμή ίσως ο πολίτης να βρέθηκε σε μια σύγχυση, γιατί όλοι λέμε για αυτό το έργο, πολύ εύκολα ξεστομίζουμε πράγματα ότι είναι προτεραιότητα, αλλά δεν έχουμε πει σε κανέναν, ας πούμε, ότι δεν είναι προτεραιότητα δική μου. Ξέρετε κάτι, συνήθως στο δημόσιο διάλογο ψάχνουμε καμιά φορά και βρίσκουμε, δεν μιλώ για όλους, τουλάχιστον εμάς δεν μας εκφράζει αυτή η λογική, πιασάρικα πράγματα και συνήθως αυτά είναι τα αρνητικά, τα οποία συσπυρώνουν. Και αυτό είναι κατάδια της πολιτικής ζωής του τόπου, να συσπυρώνουν τα αρνητικά και όχι τα θετικά. Ένα από αυτά τα αρνητικά είναι και η Πατρών Πύργου. Είναι ένας δρόμος ο οποίος ξεκάθαρα, και ο κόσμος έχει βαρεθεί να μας ακούει να το λέμε, γι' αυτό και το αποφεύγω,
να το κάνω αυτό το πράγμα. Να λέμε συνέχεια για την ανάγκη, σαφώς, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει χθες, προχθές. Δεν έχει γίνει ακόμα. Έχει περάσει τα χίλια μύρια. Έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Έχει δημοπρατηθεί, έχει κοπεί, έχει ξανακοπεί, έχει ενωθεί. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαβούλευση, η οποία ελπίζω, θέλω να πιστεύω, ότι θα λήξει πριν είναι αργά. Γιατί αν είναι αργά, τότε είναι που θα κάνουμε πραγματικά, όχι διεκδίκηση, θα απαιτήσουμε για την κοινωνία, για τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε το πράγμα ως έχει. Και πώς έχει, έχουμε να κάνουμε με έναν δρόμο ο οποίος έχει χρόνια που απασχολεί την τοπική κοινωνία και βρίσκεται στο δημόσιο διάλογο το θέμα του έργου. Είχε δημοπρατηθεί, κάποιοι επέλεξαν να το σπάσουν σε 8 κομμάτια παρότι λέγαν τότε όλοι ότι δεν έπρεπε να γίνει. Κάποιοι άλλοι την ώρα που γινόταν αυτό λέγανε δεν με νοιάζει πόσες εργολαβίες θα γίνουν, μία ή 8, που σήμερα λένε ότι κακώς έγιναν οι 8, αλλά τότε λέγαν, και εκεί είναι η ευθύνη του καθενός, έμεση ευθύνη, όχι άμεση, ναι, γιατί δεν είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν κάνει το έργο. Ακριβώς. Αλλά κάποιοι στρώναν το μαξιλάρι για να γίνει αυτό το έκτρωμα και τώρα φωνάζουν. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη πολιτική. Υπεύθυνη πολιτική είναι να είσαι εκεί και να λες ότι δεν με νοιάζουν ζητήματα τεχνικά. Εμείς δεν είμαστε εδώ, σαν δεν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου εδώ, να συμμετέχω στη διεκδίκηση για την τοπική κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο, για να είμαι υπέρ ενός εργολάβου ή υπέρ 8 ή υπέρ 2. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι υπάλληλος κανός εργολάβου. Κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι. Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύτηκε η τοπική κοινωνία είναι εδώ για να διεκδικούν για ένα πράγμα. Για να γίνει ο δρόμος. Για να σταματήσουμε να έχουμε νεκρούς, για να έρθει επιτέλους αυτή η σύνδεση αυτού του καημένου τόπου και καμένου από αυτή την κατάσταση του οδοστρώματος και επιτέλους όχι μόνο να έρθει η ανάπτυξη, που σαφώς είναι ένα αναπτυξιακό έργο, αλλά να σταματήσουμε να έχουμε θανάτους. Έτσι. 2019 και είμαστε σαν να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτός ο πόλεμος είναι που πρέπει να τελειώσει. Υπάρχουν σίγουρα και έργα τα οποία είναι πολύ οραματικά και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό που λέμε, να γίνει μια νέα εκκίνηση σε αυτή την περιοχή. Θεωρώ ότι το τρένο και σε σχέση με την Πάτρα, αλλά αν μου επιτρέπετε και σε σχέση με την Ηλία, το τρένο ένα πολύ σύγχρονο μέσο θα μπορούσε να είναι σε έναν τόπο που διεκδικεί την τουριστική ανάπτυξη, που διεκδικεί μια πολύ σοβαρή θέση σε αυτή την ατζέντα. Και είναι στα σχέδιά μας να δούμε σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με τον ΟΣΕ, όλη τη διαδικασία που θα μπορέσει να ενώσει την Πάτρα με τον πύργο σε πρώτη φάση και φυσικά το κομμάτι και πώς θα συνδεθεί και θα πάρει την υπεραξία της η Ολυμπία από όλη αυτή την διασύνδεση και μέσω του οδικού δικτύου και μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου. Γιατί ξέρετε, είναι λιγάκι σαν να παλεύουμε με γίγαντες, τουλάχιστον σε εμάς που ζούμε στην Ηλία. Ξέρετε τα οράματα. Αισθανόμαστε ότι παλεύουμε με γίγαντες, γιατί είμαστε ένας νομός που δρόμο δεν έχει, τρένο δεν έχει, αεροδρόμιο δεν έχει. Δεν είμαι σίγουρη ότι καλός ή κακός δεν έχει. Θέλω να πω ότι, αν όλα τα άλλα ήταν μια χαρά, το αεροδρόμιο θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε το οραματικό έργο. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν ουσιαστικά είσαι απομονωμένος, δεν γίνεται κάθε μέρα να δίνεις μάχη για τον τουρισμό, ούτε για να έχεις την υπεραξία που θα έπρεπε να έχουν τα αγροτικά σου προϊόντα, όταν η μεταφορά τους και μόνο από τον ομό που τα παράγει είναι ένα εξαιρετικό δύσκολο κομμάτι. Υπάρχουν δυσκολίες. Μεταφορά χωρίς προσπελασιμότητα δεν υπάρχει. Αντικειμενικές, πάρα πολλές. Δηλαδή, συνδέονται όλα τόσο άμεσα. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι αυτή τη στιγμή μιλάμε για υπεραξίες, για οράματα, ναι, για αναπτύξεις. Και είναι σαν να βρίσκεται η Ηλία περιφραγμένη με ένα ηλεκτροφόρο. Και δεν το λέω καθόλου με τοπικιστική διάθεση. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό, γιατί αυτό θα βοηθήσει έτσι κι αλλιώς και την ευρύτερη περιφέρεια. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα το τοπικιστικών έτσι, επιχειρημάτων. Είναι νομίζω αντικειμενικό πλέον και το βλέπουμε. Όλοι χάνουμε από αυτό. Όταν μιλάμε, ξέρετε, κατά την προεκλογική περίοδο, ποτέ δεν μίλησα για μία έκαστη των περιφερειακών ενωτήτων. Τα στοιχεία που έδινα και τα οποία έδειχναν πού βρισκόμαστε σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ήταν ο μέσος όρος και των τριών
περιφερειακών εμπνοτήτων. Άρα, αν θέλουμε αύριο να έχω το αφήγημα και να πω ότι προσέφερα, έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου κάτι για την ανάπτυξη αυτού του τόπου, οι αριθμοί θα αλλάξουν αν αλλάξει έστω και ένα στοιχείο. Και ένα από τα τρία. Άρα, μας ενδιαφέρουν και οι τρεις περιφερειακές ενότητες. Και πώς θα γίνει αυτό? Κάθε μία έχει τα δικά της προβλήματα. Κάθε μία έχει το δικό της πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Και επειδή μιλάμε σε μέσο που απευθύνεται στον ηλίο πολίτη. Απευθύνεται σε όλη την περιφέρεια, αλλά η αφορμή είναι ουσιαστικά. Κυρίως αντιλαμβάνομαι ότι το κοινό μας θα είναι έτσι ακριβώς. Είναι ο δρόμος. Είναι αυτό το στοιχείο που έχει την Ηλία σε απομόνωση. Ναι, γιατί δεν αφορά μόνο την Ηλία εντωμεταξύ, γιατί πόσος κόσμος διακινείται από αυτό το δρόμο, αφορά για τη Ζάκυνθο, για την Κεφαλονιά. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αφορά τους πάντες. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και βέβαια, εγώ δεν, κάθε φορά που συζητώ αυτό το θέμα, γενικότερα σε σχέση με την περιφέρεια και για το πόσο ένας νομός με τον άλλο ουσιαστικά συνδέεται και έχει πολύ πολύ κοινά συμφέροντα, να το πω τόσο απλά, κάνω εικόνα το εξής, ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μια περιφέρεια σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εάν δούμε ότι οι αποστάσεις του πύργου με την Πάτρα και με την Αιτωλία Καρνανία σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών είναι τόσο μικρές, θα καταλαβαίναμε ότι όλη αυτή η περιφέρεια, με αφορμή και μόνο την αρχαία Ολυμπία, και μόνο τον Επικούριο και μόνο την Ήλιδα, έτσι ακριβώς, θα μπορούσε να είναι από μόνη της ένα πολύ πολύ φωτεινό κομμάτι στην Ευρώπη. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι το όραμα που θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας. Αυτό είναι εξ αρχής, και όταν μίλησα στην Ηλία για την Ολυμπιακή Περιφέρεια, ναι, αυτή την ουσία έχει. Μα εκεί αυτή είναι η υπεραξία που μπορεί να έχει μελλοντικά, ναι, και θεωρώ ότι είναι και σχετικά εύκολο να γίνει. Και αυτό θα γίνει μέσα και από δικές μας πρωτοβουλίες. Θα γίνει μέσα από συγκεκριμένα και στοχευμένα έργα τα οποία θα γίνουν μέσα στην τρέχουσα θητεία. Είναι μια υπεραξία η οποία θα δοθεί μέσα από την τουριστική προβολή, την οποία είμαστε εδώ για να αλλάξουμε, αυξάνοντας κατά πολύ τον προϋπολογισμό της. Γιατί, ξέρετε, τι μας λείπει? Πέραν όλων των άλλων, πάρα πολλά μας λείπουν. Αλλά στο κομμάτι τουλάχιστον της, εκτός του να έρθει κάποιος, πρέπει και να ξέρει που έρχεται. Και να θέλει να ξανάρθει. Και να θέλει να ξανάρθει. Πολύ σωστά. Ξέρετε ότι κανείς δεν ξέρει τι είναι η περιφέρεια της Ελλάδας. Ποιοι είμαστε? Κανένας δεν το ξέρει. Ακόμα δεν το ξέρουν. Ακόμα με παίρνουν τηλέφωνο από μέσα ενημέρωσης και δεν ξέρουν ποιοι είμαστε. Άρα ίσως και λίγο διαφορετική πρακτική, πέραν από το ότι συμμετέχουμε σε εκθέσεις, μια άλλη πρακτική στον τρόπο που δίνουμε τη σύστασή μας, που δίνουμε θέμα την marketing. Μας. Φτάνουμε λοιπόν σε, ναι, πρέπει να μιλάμε σημαντικό με όρους της αγοράς. Σύγχρονος πρέπει όρους, να επανασυστηθούμε στη διεθνή και στην εγχώρια και στη αγορά, αλλά και στη διεθνή αγορά. Μην την υποτιμάτε την εγχώρια αγορά. Θα μπορούσαμε να είμαστε και ένας εξαιρετικός προορισμός εσωτερικού τουρισμού. Και όταν λέω εσωτερικού, κανένας δεν μας ξέρει. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως. Ούτε μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια αφορμή. Λοιπόν. Βλέπω δημοσιεύματα διάφορα σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε πόσες φορές μας μπερδεύουν με τη Δυτική Στερεά? Είμαστε το ίδιο. Έχουμε καμία σχέση με τη Λαμία? Κι όμως, και το λένε κατά λάθος, θα μου πείτε εκ παραδρομής. Δείχνει πολλά αυτό. Μπερδεύει κανένας στην Αττική? Μπερδεύει κανένας στην Πελοπόννησο? Μπερδεύει κανένας στην Κρήτη? Γιατί μπερδεύουν εμάς? Γιατί δεν έχουμε ταυτότητα τόσο πολύ συγκεκριμένη. Και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα για μένα. Και η δημιουργία της ταυτότητας και της περιφερειακής συνείδησης. Να αισθανθεί ένα ο Ηλίος με τον Αιτωλοκαρνάνα και τον Αχαιό. Και μπορεί. Και ταυτόχρονα βλέπουμε τόπους μικρούς που ψάχνουν την παραμικρή αφορμή να βασιστούν σε αυτή και έχουν καταφέρει και έχουν στήσει πράγματα και ολόκληρες καμπάνιες και έχουν δημιουργήσει και ροή τουριστική στους τόπους τους μικρούς που, επειδή ίσως έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί έχουν μεγαλύτερη ανασφάλεια, έχουν καταφέρει και έχουν σταθεί σε χάρτες τουριστικούς πάρα πολύ καλά. Και μιλώ ακόμη και για τα πολύ μικρά νησιά της χώρας μας. Δεν μιλώ για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, μιλώ για τα μικρότερα νησιά που έχουν βρει τις αφορμές και το έχουν καταφέρει αυτό. Άρα η πρακτική υπάρχει, αρκεί να την εφαρμόσουμε. Ακριβώς. Δεν θα ανακαλύψουμε την Πυρίτιδα. Όχι, απλά θα εξυγχρονιστούμε. Καλές πρακτικές θα ακολουθήσουμε. Καλές πρακτικές. Θα ήθελα βέβαια να μην ξεχάσουμε και να μην παραβλέψουμε, καλύπτοντας όλα τα θέματα πίσω από το Πάτρα Πύργος, να πούμε ότι και η σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι ένα τεράστιο το ζήτημα. Το οποίο είναι ένα ζήτημα που εμείς στην Ηλία μπορεί να μην το συζητάμε συχνά, ωστόσο περιφερειακά είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Είναι ένα θέμα που έχω την αίσθηση ότι μετά από πολλά χρόνια διεκδικήσεων τη τοπική κοινωνία και αυτό έχει εισαχθεί στι προτεραιότητε τι κυβερνητικέ κατά δήλωση του αρμόδιου υπουργού. Μένει να δούμε
αν αυτό στην πράξη είναι πραγματικά προτεραιότητα και όχι μία υπόσχεση. Γιατί σας είπα, λευκή επιταγή δεν έχει κανείς. Είναι πολλές οι προκλήσεις για το επόμενο διάστημα. Μιλάμε για τον εξυγχρονισμό της περιφέρειας και θα πρέπει σίγουρα να βλέπουμε και τον εξυγχρονισμό σε επίπεδο οικονομικό και κοινωνικό. Και νομίζω ότι ένα πολύ υποβοηθητικό στοιχείο θα ήταν κάτι που επίσης για άλλες περιοχές είναι δεδομένο, το φυσικό αέριο. Το οποίο εμείς όταν το ακούσαμε, μας φάνηκε πολύ προκλητικό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και με τους εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου που το έχουν δει το θέμα, λίγο πιο επιστημονικά το έχουν προσεγγίσει. Κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι όραμα που να είναι ρεαλιστικό? Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή του φυσικού αερίου. Μιλάμε για... αυτή τη στιγμή η περιφερειά μας βρίσκεται υπό ενεργειακό αποκλεισμό. Και είναι υπό ενεργειακό αποκλεισμό γιατί ενώ θα ξεκινήσουμε από την κατάσταση των περιφερειών της χώρας, ενώ άλλες περιφέρειες της χώρας μας έχουν εδώ και χρόνια φυσικό αέριο, οι πολίτες απολαμβάνουν, και όχι μόνο, και οι επιχειρήσεις. Και οι επιχειρήσεις, πολύ απολαμβάνουν σημαντικό. Τη χρήση του φυσικού αερίου. Οι επιχειρήσεις έχουν όφελος οικονομικό γιατί γίνονται πιο ανταγωνιστικές. Οι πολίτες οικονομικό επίσης όφελο που κάνει όφελος που τους δίνει τη δυνατότητα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εμείς αρχίσαμε να μιλάμε εσχάτως για το φυσικό αέριο. Αρχίσαμε να κάνουμε συζητήσεις για αγωγό, αρχίσαμε να κάνουμε μετά συζητήσεις για LNG και σημεία αποθήκευσης. Φτάσαμε σε μία πρόταση η οποία εισήχθηκε προς χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, που αφορά σε μια συγκεκριμένη δομή. Ναι. Μια συγκεκριμένη δομή που κατά την άποψή μου θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Και θα μπορούσε να είναι καλύτερη γιατί θα μπορούσε να αφορά περισσότερους χρήστες. Ναι. Μιλάμε για μια περιφέρεια 700.000 ανθρώπων και εν τούτης οι αποδέκτες αυτού του έργου είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με αυτό που θα είχε πραγματικά ανάγκη η τοπική κοινωνία και το επιχειρήν. Ωστόσο δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς διεκδίκηση. Να. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε την υλοποίηση του έργου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά στην πραγματική βιωσιμότητά του, στην οριμότητά του, γιατί τα χρήματα εμείς δεσμευμένα θα έχουμε για αυτό το λόγο. Η διεκδίκηση θα περάσει μέσα από μία βάσανο. Η βάσανο σε αυτή λέγεται η διάγνωση του τι βρήκαμε. Και αυτό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα φανεί μέσα από τις συζητήσεις μας με τον, με την ΔΕΔΑ, με τον ΔΕΣΦΑ, με το αρμόδιο Υπουργείο. Και εκεί θα φανεί που πραγματικά βρισκόμαστε. Εμείς είμαστε εδώ και τρέχουμε τη διαδικασία. Αυτό είναι σημαντικό. Και φυσικά η διεκδίκηση δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Αρκεί να είναι πιο ξεκάθαρο το όραμα, να ξέρουμε πού έχουμε να πατήσουμε. Είναι σας πολύ είπα σημαντικό αρχή, αυτό. Η συζήτηση με τον. Ο δημόσιος διάλογος πρέπει να γίνεται στο φως. Ο κόσμος να γνωρίζει πού βρισκόμαστε κάθε φορά που διεκδικούμε κάτι. Πραγματικά πού βρισκόμαστε. Δεν πρέπει να λειτουργούμε μόνο με οράματα. Πρέπει να, όταν έχουμε το όραμα, να ξέρουμε από πού ξεκινάμε. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πατάμε σε ένα θεμέλιο για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μιλήσαμε λοιπόν για ποιότητα ζωής με αφορμή το φυσικό αέριο και θα ήθελα να δούμε λιγάκι σε επίπεδο περιφέρειας πώς μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα ζωής όταν υπάρχουν σε πολλές περιοχές άλυτα τα θέματα σε σχέση με τα απορρίμματα. Κοιτάξτε, το θέμα των απορριμμάτων είναι εθνικό ζήτημα. Ναι. Η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ πίσω στην διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι κάτι που απασχολεί και την κυβέρνηση και τις τοπικές κοινωνίες. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε και σε αυτό ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο είναι σαφές. Υπάρχει ο εθνικός σχεδιασμός, ο περιφερειακός σχεδιασμός και ο τοπικός σχεδιασμός. Ο περιφερειακός σχεδιασμός έχει ήδη ψηφιστεί και ακολουθεί τον εθνικό σχεδιασμό ακούγοντας τις ανάγκες του τοπικού σχεδιασμού, δηλαδή τους Δήμους. Έχουν δε οριστεί και έχουν το αυτοδιοίκητο και τον πρώτο ρόλο ως προς την πρωτοβουλία του πού θα πάει το πράγμα, η ΦΟΣΤΑ. Αυτοί είναι οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν πραγματικά την πρωτοβουλία για το που θέλουν να πάει το πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι στην Ηλία είμαστε σε λίγο πιο προχωρημένο στάδιο ως προς το κομμάτι μετά από πολύ δύσκολες διαδικασίες, γιατί η ιστορία έχει καταγράψει. Πάντα είναι δύσκολες οι διαδικασίες. Εγώ βλέπω ότι η Ηλία βρίσκεται σε καλύτερο στάδιο όσον αφορά σε αυτό από τις υπόλοιπες δύο περιφερειακές ενότητες. Βρίσκεται ένα βήμα μπροστά και ελπίζω να μην χαλάσει αυτό. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και χρηματοδοτικά και τεχνικά οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία, ούτως ώστε πολύ σύντομα να λυθεί έτσι. Μία και καλή το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων
Όχι μόνο στην Ηλία, αλλά σε όλη την περιφέρεια. Σε όλη την περιφέρεια, είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε εδώ ότι η διαχείριση, μέσω της διαχείρισης των εμπορημάτων, όχι μόνο βοηθάμε στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά είναι και μια ευκαιρία μέσω πολιτικών ιδράσεων κυκλικής οικονομίας, μια ευκαιρία να βγάλουν και χρήματα οι τοπικές κοινωνίες. Να έχει και οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές και είναι πολύ. Σαφέστατα. Δεν μιλάμε τώρα ότι πλέον μας έχει ξεπεράσει η πραγματικότητα. Πλέον τα σκουπίδια είναι οικονομία. Είναι οικονομία, είναι χρήματα. Και τα χρήματα αυτά έρχονται πίσω στον πολίτη. Έτσι, αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Πιστεύω θα γίνει όταν αρχίσουν να εφαρμόζονται όλα αυτά σε απόλυτο βαθμό. Μόνο τότε θα το δει ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο. Μου είπατε και στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας ότι πολύ σύντομα θα ξαναβρεθείτε στην Ηλία. Αφορμή θα είναι το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι στις 9 Δεκέμβρη. Ναι. Επιλογή το να έρθετε στην Ηλία. Εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική που έχουμε, ότι θέλουμε να υπάρχουν συχνά περιφερειακά συμβούλια καθ' όλο το μήκος και πλάτος της περιφερειάς μας. Θα επισκεφθούμε αυτή τη φορά, θα γίνει μάλλον η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Πύργο, θα ακολουθήσει και στην Αιτωλοκαρνανία, θα ξαναγίνει σε άλλη πόλη ίσως της Ηλίας την επόμενη φορά και θα γίνεται αυτή η δικασία του ώστε αυτό που σας είπα, να καταλάβει ο πολίτης ότι υπάρχει περιφέρεια. Μέχρι τώρα δεν ήξερε τι είναι η περιφέρεια, τι κάνει η περιφέρεια. Και έτσι να εκλογήσουμε και τις αποστάσεις, παρότι υπάρχουν δυσκολίες στις μετακινήσεις. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Οι αποστάσεις νομίζω ότι μπορούν να μικρύνουν τελικά. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αυτό είναι στο μυαλό μας. Αυτό ξεκινάει από την αλλαγή νοοτροπίας. Μια ώρα μακριά είμαστε ο ένας από τον άλλον. Δεν είναι εδώ και υπερατλαντικό. Ακριβώς. Ξανά το αποτύπωμα ότι αν ζούσαμε σε άλλη χώρα της Ευρώπης, αυτές οι αποστάσεις δεν θα ήταν καν θέμα συζήτησης. Ακριβώς. Πριν σας ευχαριστήσω, το 2019 ουσιαστικά σηματοδότησε τη δική σας θητεία, την έναρξη της θητείας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το 2020 ένας χρόνος ο οποίος μπορεί να έχει πολλές προκλήσεις, σίγουρα έχει πολλή δουλειά. Θα ήθελα να δούμε εάν βάζουμε στόχους. Δεν ζητώ να δεσμευτείτε, ζητώ να μας δώσετε ένα πλάνο, να σκιαγραφίσουμε λίγο ποια θα είναι τα βήματα του Νεκτάριου του Φαρμάκη στο νέο χρόνο που έρχεται, να δώσουμε ένα μήνυμα. Εγώ θα σας πω το εξής. Συνεχίζουμε στο ίδιο μότο. Δουλειά. Θα σας πω δύο στοιχεία. Για το 2019 εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην Ηλία έργα περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σε καθαρισμούς, σε συντηρήσεις οδοποίησης, σε αποκαταστάσεις βλαβών, σε ένα σωρό έργα τα οποία είτε ήρθαν από πριν είτε υπογράφησαν οι συμβάσεις με την τρέχουσα περιφερειακή αρχή. 12 εκατομμύρια. Είναι ενταγμένα ήδη και σχεδιάζονται να συμβασιοποιηθούν για τον επόμενο 1,5 χρόνο έργα άνω των 60 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για να βοηθήσουμε σε υποδομή, σε αναπλάσεις, σε συντηρήσεις, σε καθαρισμούς, σε οδοποιίες, για να δείξουμε ακριβώς ότι από πλευράς μας είμαστε εδώ στην καθημερινότητα του πολίτη, στην καλυτέρευση των υποδομών, στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθημερινότητα και αυτό, σε πράγματα που η περιφερειακή αρχή, η περιφερειακή μάλλον αυτοδιοίκηση και γενικά η αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι παρούσα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την διαφορά και των χρημάτων που δίδονται. Μάλιστα. Και πρόκειται να δοθούν. Και αυτό δείχνει κάτι. Έργα λοιπόν. Εμείς θα μιλήσουμε με έργα και θα τα δείτε πολύ σύντομα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να τον βρείτε αυτό το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να τα πούμε. Είναι ευκαιρία και για μένα. Και νομίζω ότι επειδή κινούμαστε και οι δύο στο ίδιο πλαίσιο και με την ίδια οπτική, θα είναι πολύ πολύ θετικό σε ένα διάστημα 6 μηνών, για παράδειγμα, μετά το να έχει μπει το 2020, να έχει περάσει και ένα εξάμηνο, να κάνουμε πάλι ένα κοίταγμα στα πράγματα, να ζουμάρουμε λίγο, να δούμε τι έγινε από αυτά, όχι για να κρίνουμε με τον τρόπο που θα επικρίνει κάποιος για αυτά που δεν έγιναν, ίσως για να ξαναβάλουμε τους στόχους. Έτσι ακριβώς. Για να μπορούμε να βρούμε πάλι το follow κέντρο. Follow-up το λένε αυτό. Follow-up. Follow-up. Και είμαστε εδώ για να κάνουμε follow-up, γιατί κάνει καλύτερο. Κάνω και εγώ follow-up στον εαυτό μου. Και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Οπότε είναι μια πρακτική στόχοι, την οποία... Οι στόχοι ποτέ δεν επιτυγχάνονται στο 100%. Όμως, μία μέθοδος για να μπορέσεις να γίνεις ο ίδιος καλύτερος είναι να κάνεις follow-up. Αυτό θα είμαι εδώ για να το κάνουμε μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Who cares that it is shining?
cares what it does anymore.